Λοιπόν, ναι, είμαστε εδώ τρεις μέρες, θα μείνουμε τρεις μέρες για να δούμε καταρχήν πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτά που είχαμε πει ότι θα κάνουμε τον Μάρτιο όταν ξαναείμαστε εδώ για τρεις μέρες. Η Κρήτη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, έχει ένα τεράστιο πολιτιστικό πλούτο, επομένως επιβάλλεται να είμαστε εδώ για να έχουμε το follow-up των πραγμάτων τα οποία αποφασίζουμε, να δούμε οι υπηρεσίες τυχόν θέματα που έχουν, πώς θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε, ώστε να πάμε βήματα μπροστά. Μπορούμε να πούμε ποιο είναι το κορυφαίο από αυτά που θα συζητηθούν αυτές τις μέρες, κυρία Μενδώνη, ποιο επίγει τέλος πάντων? Όλα είναι σημαντικά, όλα είναι εξίσου ενδιαφέροντα και όλα έχουν, το καθένα μάλλον εξ αυτών, έχει το δικό του αποτέλεσμα. Το δικταίο άνθρωπο είναι πολύ σημαντικό και τα μελλοντικά ανάκτορα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επομένως είναι πολλά πράγματα, θα τα δούμε μεθαύριο με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να κάνουμε. Βεβαίως εδώ πρέπει να πω, το οποίο δεν περιορίζεται στην Κρήτη, είναι ότι αύριο το πρωί θα ξεκινήσει το σεμινάριο το οποίο οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το ελληνικό τμήμα του ICOM και τη στενή συνεργασία του State Department για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις που έχει. Με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ώστε να μπορέσουμε στο τέλος του 25, όπως έχουμε πει, μια διεθνή εμπειρία πλέον, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνες, μετέχουν και από άλλες χώρες, από την Τουρκία, από τη Μάλτα, από την Ιορδανία, να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις επιπτώσεις που μπορεί η κλιματική αλλαγή και τα έντονα καιρικά φαινόμενα να δημιουργήσουν και να επιφέρουν στην πολιτιστική κληρονομιά. Γίνεται στο Μουσείο Ηρακλείου. Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα. Είναι παρούσα, ήδη τη ζούμε όλοι. Το βασικό πράγμα για την αντιμετώπιση της είναι η πρόληψη. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι οι διεθνείς συνεργασίες. Είναι διεθνής εμπειρία, η οποία πρέπει να αφομοιώνεται από όλους μας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το σεμινάριο που το κάνουμε στο Ηράκλειο αυτή τη φορά. Έχουμε κάνει το 2023 ένα αντίστοιχο πάλι με τους ίδιους εταίρους στη Θεσσαλονίκη. Μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι δεν υπάρχει φυρμάνι, έχουμε κάποια εξέλιξη σήμερα για τα Μάρμαρα? Αυτά δεν είναι θέματα τα οποία εξελίσσονται μέρα με την ημέρα. Η εκπρόσωπος της Τουρκίας επιβεβαίωσε αυτό το οποίο τουλάχιστον η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και εγώ προσωπικά έχουμε πει από το 2000. Ξέρουμε ότι δεν υπήρχε φυρμάνι. Αυτό για μας είναι εμπεδομένο. Έρχεται λοιπόν η Τουρκία, η οποία έχει την γνώση, λογικό είναι να έχει τη γνώση, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο φυρμάνι. Οπότε εσείς, η ελληνική κυβέρνηση, τι θα κάνει? Η ελληνική κυβέρνηση έχει ένα πολύ συστηματικό πρόγραμμα, κινείται μεθοδικά και πάρα πολύ προσεκτικά ήδη από το 2019 και στο θέμα της επανένωσης των κλειπτών του Παρθενώνα έχει πετύχει τα περισσότερα που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 50 χρόνια ή τουλάχιστον από το 1982, όταν το θέμα ετέθηκε για πρώτη φορά από τη Μελίνα Μερκούρη. Πάντως υπάρχει κάποια εξέλιξη, ακούγονται πολλά, γι' αυτό ρωτάμε. Νομίζω ότι σας απάντησα. Πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός εξήγηλε από την Κρήτη την ένταξη της αναστήλωσης των εωρίων των Χανίων στο ΕΣΠΑ, έργο ύψους, αν δεν κάνω λάθος, 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Η διαχείριση γίνεται από το δικό σας χαρτοφυλάκιο, από το δικό σας Υπουργείο, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πότε αναμένετε να δούμε την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και πώς βλέπετε αν υπάρχει σχέδιο για την αξιοποίησή του? Το σχέδιο για την... Να ξεκινήσω από το τελευταίο μέρος. Το σχέδιο για την αξιοποίηση των νεωρίων περιλαμβάνεται μέσα στη μελέτη, διότι δεν μπορείς να αποκαθιστάς ένα μνημιακό συγκρότημα σαν τα νεώρια χωρίς να έχεις συζητήσει την χρήση την οποία πρέπει να έχουν. Διότι αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Από εκεί και πέρα, ναι, το Σάββατο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το έργο της αποκατάστασης των νεωρίων θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Όπως ξέρετε, δεν είναι το Υπουργείο Πολιτισμού μόνο τους αυτό το έργο. Και οφείλω και να ευχαριστήσω και να αναφέρω την εξαιρετικά στενή συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και προσωπικά του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου Χανίων και προσωπικά και του Δήμου ολόκληρου, διότι η μελέτη αυτή ορίμασε μέσα από μια προγραμματική σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Περιφέρεια, τον Δήμο και το Υπουργείο Πολιτισμού με την Επιστημονική Συμβολή του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επομένως, η εταίροι αυτή
και οι τέσσερις θα προχωρήσουμε και στην υλοποίηση. Το σπίτι το δικτύο θα παραμείνει ανοιχτό το καλοκαίρι. Όπως ξέρετε, έχουμε μία συνάντηση αύριο για το δικτύο Άνδρο. Θα δούμε πού βρισκόμαστε, θα δούμε τις πραγματικές ανάγκες του έργου, διότι το έργο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 και ήδη έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και αναλόγως θα πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Το βέβαιο είναι ότι όταν το έργο αυτό γίνει, το αποτύπωμά του, όχι το πολιτιστικό μόνο, το οικονομικό του αποτύπωμα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κρήτη, κυρίως όμως για το Λασίθι.